Πόση Μαρία. Κατερινάκι μου, Σοφίνο, γιατί έχουμε γάμους, έχουμε χαρές. Με το καλό, με το καλό το κορίτσι. Με το καλό, ναι, ναι. Στο ίδιο κτήμα που είχα παντρευτεί κι εγώ. Άντε, τυχερό να είναι. Ποιο έχει το θέμα να το χαιρετήσει. Η Ελίζα Μπεθελέτσι, πού είναι. Δεν χρειάζεται να το χαιρετήσει. Θέμα πανελλαδικής έχουμε σύνδεση. Το γνωρίζουν όλοι. Με το σπίτι, με το χώρο, με τη βίλα, με το κτήμα. Πού παντρεύεστε, καλέ. Έχουμε απορίες, έχουμε απορίες. Το κορίτσι εγώ δεν το βλέπω. Κάποιο μπήκε μπροστά. Πήγε καλά από μπροστά. Κύριε, κύριε, ποιο είναι μπροστά σου, κορίτσι. Ελίζαμπετ. Θα να κάνω μια δουλειά. Ελίζαμπετ, μου όμορφη. Η ώρα η καλή. Τι μου κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Τι φοράς, για σήκωνα. Ρόμπα. Είμαι με τη ρόμπα μου. Ναι. Είμαι με τη ρόμπα μου, σαν τη ρόμπα. Εκοιμάζω. Βλέπετε τα πασουμάκια. Έτσι το πασουμάκι με το φτερό της νύφης. Αυτό με τρελαίνει. Μαράκια γκρινή, στήλη. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ελίζα Μπέθο Γαμπρός, δεν πρέπει να σε δει πριν την εκκλησία. Καλή την είδα, στην καινούργιο πήγε. Πήγανε μαζί με τον... Ο Γαμπρός είναι από την άλλη την πλευρά. Είναι στο άλλο κτήμα. Είναι στο άλλο κτήμα. Έχει ετοιμάζεται και φυσικά δεν το με δει, καταλαβαίνω. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το κτήμα εκεί πέρα είπες ότι κόστησε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Δεν έκανες κανένα ανταλλακτικό, Χριστιανή μου, να κάνεις 5 story, να κάνεις 2 post με το κτήμα κάτι να γίνει. Εντάξει, έχουμε κάνει και πάρα πολλά ανταλλακτικά που θα κάνουμε και στη συνέχεια. Θα κάνουμε και διαγωνισμούς και τέτοια, αλλά... Κράτα το κτήμα και για βαφτίσια. Είναι πάρα πολλές. Ναι, και τα βαφτίσια θα κάνουμε διάφορα. Να ακούς για να μας δείξεις και αν έχεις γράψει από κάτω ονόματα. Γιατί νομίζω ότι ένας καινούργιος πει θα γραφτεί πρώτο. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ακούμε τώρα τίποτα. Ακούμε. Πάνω στο καλύτερο. Τι λέει καλέ, το παπούτσι. Φτιάξτε ήχο να δούμε ποιες έχει γράψει. Κοίταξε, είναι πολλές ανήπαντρες. Δηλαδή... Περίμενε, λέξη μου. Κορίτσι με λίγα πέτα μου. Πόσα ονόματα θα χωρέσει. Παιδιά, δεν μπορώ με την τεχνολογία που μας προδίδει. Θα επιμείνω. Την καλύτερη στιγμή. Ποιος είναι κάποιος ανάδρομος εμείς. Τι λες. Πάντως, έχει ακούσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Γιατί καλέ, σκοτήθηκε. Διότι γνωρίστηκαν 3 μήνες. Θεωρούν πάρα πολύ στα social media ότι προωθεί τα λεφτά του άντρα της και 50 χιλιάρικα ο γάμος και της πήρε και τζίπα. Καλά, 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 το είπε η γυναίκα. Ζήλια, να παιδιά, γνωρίστηκαν μέσω Instagram, το ξέρετε. Της είχε στείλει μήνυμα. Γεια σου, μονακτά. Ναι, αλλά είχε ένα φίλο αυτός, λέει, που την ήξερε και αυτός έκανε το link και της είπε τάδα όλα στην καινούριο εχθές. Πάρα πολύ ωραία. Ότι σαν το γάμο του Μαυρίκιου Μαυρικίου δεν είναι, παρόλο που... Έλα, συμβαίνει. Πολύ που έμεινες. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει καμία. Λοιπόν, καταρχάς, ο γάμος μου με τον Νεκτάριο απέχει παρασάγκας από τον γάμο του Μαυρίκιου. Πέστα, γιατί τώρα δεν ήθελα να... Είναι φίλοι μου, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε στα καλύτερα τώρα. Στα αρνητικά σχόλια, Ελίζαμπετ. Σας δείχνω το παπούτσι. Αφήστε να δούμε, ρε παιδιά, το νηφικό θα μας το δει. Α, πολύ ψηλό, ρε, εσύ θα το φοράς και στο πάρτι. Βλέπεις. Καλά, το ταπούνι είναι όνειρο. Είναι δούκας. Είναι δούκας. Αφού βλέπετε και τη λεπτομέρεια από πίσω, δεν τη βλέπετε. Τι ονόματα έχεις γράψει. Τέλειο. Έχεις γράψει ονόματα ή θα γράψεις. Λοιπόν, έχω τάξει στην Κατερίνα Καινούριου. Ωραία. Ότι θα είναι το πρώτο όνομα. Καταρχήν της έχετε τάξει και γιατρό. Κατερίνα Καινούριου. Α, με ονοματεπώνυμα. Ακριβώς. Και θέλει και το γιατρό. Της τον έχουμε βρει και το γιατρό. Θα έρθει στο πάρτι. Τα έχουμε κανονίσει όλα και μετά το γάμο. Ωραία. Ναι. Ναι, αλλά μετά το. Ναι, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει μία φωτογράφηση, έχει μία υποχρέωση. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και κανονίσαμε με την Κατερίνα και τον άντρα μου να πάμε για φαγητό την επόμενη εβδομάδα να της γνωρίσουμε τον γιατρό που. Εσύ τον έχεις γνωρίσει αυτό το γιατρό που την προορίζεται. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό. Όμορφος είναι, όμορφος. Είναι γαλαντόμος. Τι ειδικότητα έχει, τι ειδικότητα. Κάτσε να δούμε αν είναι όμορφος, σε νοιάζει αν είναι ακτινολόγος. Όμορφος, ωραίος, το είπε. Ωραία, μα θα τις είχαμε τον άσχημο για την Κατερίνα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, μπορεί να είναι κάποιος που να είναι πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ έξυπνος, με χιούμορ και να μην είναι ωραίος. Όχι, όχι, αυτός ειλικρινά είναι ωραίος, είναι έτσι ωραίος, αδύνατος, γυμνασμένος, ωραίος, ωραίος. Αυτό μου αρέσει η Κατερίνα. Ναι, καλέ. Εντάξει, μιλάμε για την καινούργια τώρα. Να στείλουμε κάμερα, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Θα πατήσεις το πόδι του Νίκου. Εσύ, μαράκι, δεν σου είπα, θα βάλω και το δικό σου όνομα. Βάλτο. Όχι, 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 γιατί άμα σβηστεί το δικό μου και δεν σβηστεί τη καινούργια, θα αρχίσει να λέει... Εσείς οι παλιές παρουσιάστες... Δεν έχουν πει, δεν έχεις καινούργια.
Δεν βοηθάτε τις καινούριες. Γιατί είσαι και εσύ αυτή η παρουσιάστρια. Πουτάκι με το Στάνκογλου. Έχω κλάψει λίγο με το θέμα αυτό. Μαρία, πλάκα-πλάκα μας ρωτάγαν πάρα πολύ αν είσαι εσύ. Αχ, σταματήστε καλέ, αφήστε το. Ελίζα, θα έχεις πολύ κόσμο τελικά καλεσμένους, γιατί και αυτό συζητήθηκε. Λοιπόν, είναι που θα έχω εν τέλει πάρα πολύ κόσμο. Στην αρχή είπα λίγο να το κάνω καλά κλειστό ποτέ, αλλά να καλέσω λίγα άτομα. Αλλά παιδιά δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν, ρε παιδί μου, να μοιραστούμε όλοι μαζί την χαρά μου. Και θα είναι γύρω στα 400 άτομα, 300-400. Ελίζαμπεθ μου που σ' αγαπώ, εμείς θα έρθουμε με κάμερα να τα δείξουμε όλα και αύριο το πρωί θα έρθουμε το ρεπορτάζ. Εγώ θα έρθω. Θα πατήσεις το πόδι. Πες μου. Ερώτηση Νάντση, σε περιμένω εσένα. Εγώ εννοείται, δεν έχεις καλέσει βέβαια στο γάμο, αλλά θα έρθω. Φίλε μου, ναι, εγώ να σου πω κάτι, θα στείλω σε όλους τώρα τα προσκλητήρια. Σας περιμένω όλους. Και η Σίδωρε σε περιμένω. Ελίζαμπεθ, δεν θα προλάβω να πάρω δώρο όμως, εντάξει. Και καλέ, δεν θέλω δώρα, την αγάπη σας θέλω. Και μαράκι. Σε περιμένω και σένα, γιατί θα υπάρχουν πολύ ελεύθεροι γαμπροί. Λοιπόν, αν βρούμε γιατρό όλοι, να μην πάρουμε την ίδια ειδικότητα. Ναι, μα ρωτάω και ειδικότητα. Έτσι, παθολόγο έχουμε. Να βρούμε εμείς άλλες ειδικότητες. Δεν με τραβάει, απλώς να έχουμε όλους την καινούργια που μπορεί να χρειαστούμε που πια η ώρα. Για την καινούριο. Ναι, τι ειδικότητα. Θα έλεγα κάτι τώρα. Όχι, μην πεις. Ένα καρδιολόγο. Αχ, να μ' αλλάξει την καρδιά με τα μόσχευση, να κάνει και άλλη να μου βάλει. Να της απαλύνει την καρδούλα της. Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση που ήθελα να κάνω από την αρχή και δεν κατάφερε, θα το πατήσει το πόδι του Νεκτάριο. Εννοείται ότι θα το πατήσω το πόδι, φίλη μου. Αυτό το παπούτσι Νεκτάρια την έβαψε. Τον άντρα. Είναι δυνατό. Θα κρατήσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις. Έτσι. Μπράβο. Να ζήσετε, η ώρα δεν η καλή. Το συζητώ. Θα το πατήσω και θα κάνω και αυτό. Το έτσι, το αυτό. Θα το σβήσω τσιγάρο. Κανονικά. Σ' αφήνω να ετοιμαστείς, να είναι ένας υπέροχος γάμος, να το γλεντήσεις, να το χαρείς, να είστε αγαπημένοι, μου αρέσατε. Σας είδα χτες, έχετε χιούμορ, είστε όλοι μαζί. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Φιλιά. Μαράκι, να μου ευχαριστώ. Ωραία. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Σου στέλνω τώρα και το προσκλητήριο. Το γράμμα, μην ξεχάσεις να με γράψεις. Να σκάσει καινούργια σβήστο. Θα σε γράψω, φίλοι, θα σε γράψω. Φιλάκια. Ωραία, καλή. Λοιπόν.